παίρνουμε στην τελική ευθέα για τις ευρωεκλογές. Στις Βρυξέλλες αποφασίζεται και καθορίζεται το 80% των θεμάτων που αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα όλων μας. Η αποχή από τις ευρωεκλογές δεν θα δώσει ούτε κάποιο μήνυμα ούτε και λύσεις. Δεν θα αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο αν απλά δεν ψηφίσουμε. Δεν θα αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο αν αρκεστούμε και σε μια χαλαρή ψήφο διαμαρτυρίας. Αντίθετα, θα ενισχυθούν οι δεξιές και ακροδεξιές πολιτικές που ευθύνονται για όσα ζούμε. Χρειάζεται ένα καθαρό, δημοκρατικό, προοδευτικό κύμα ελπίδας να σαρώσει τη χώρα. Με θετική ψήφο στο κόμμα που δεν έχει εξαρτήσεις, χρέη και σχέσεις για πλοκή με τα μεγάλα συμφέροντα. Με θετική ψήφο στο κόμμα που έχει ρεαλιστικό και προοδευτικό πρόγραμμα. Με θετική ψήφο στο κόμμα που τολμά να λέει την αλήθεια με ειλικρίνεια, χωρίς ψέματα στους Έλληνες πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κόσμος που τον πίστεψε, τον στήριξε, οι φίλοι και τα μέλη μας. Ακόμα και αυτοί που απογοητεύτηκαν και απομακρύνθηκαν. Τους καλούμε όλοι μαζί να σηκώσουμε ξανά τη σημαία της ελπίδας, της πολιτικής αλλαγής, κάνοντας την αρχή στις 9 του Ιούνιου. Κυρίαρχο θέμα προφανώς είναι η ακρίβεια. Ο καθένας μας το βιώσει στην καθημερινότητά του, αλλά η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά να μας εμπέζει και να υποτιμά την νοημοσύνη μας. Η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα της κερδοσκοπίας, των καρτέλ με την ανοχή και τις ευλογίες της κυβερνήσεως. Όσα συμβαίνουν στην υγεία, στην παιδεία, στη δημόσια ασφάλεια, στην καθημερινότητά μας στη χώρα έχουν ένα υπεύθυνο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Το πολιτικό κλίμα όμως αλλάζει σε όλη τη χώρα. Ένα κίνημα γεννιέται. Ένα θετικό ρεύμα αλλαγής και ελπίδας αρχίζει να διαμορφώνεται και να απλώνεται παντού. Ο κόσμος αναζητεί διέξοδο πολιτικής έκφρασης και πλησιάζει ξανά το ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο αυτό, υποδεχόμαστε τον συντοπίτη μας, πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη στο Ηράκλειο και καλούμε όλους τους πολίτες της Κρήτης στην ομιλία του αυτή την Τρίτη, 4 Ιουνίου στις 5.30 στην πλατεία του Αγίου Τίτου για να ενώσουμε τις φωνές και τις δυνάμεις μας για μια ζωή καλύτερη για το μέλλον που μας αξίζει. Η προεκλογική μας δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί με την ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 5η 6 Ιουνίου στις 8 μετά μεσημβρία στην πλατεία Αγίου Νικολάου στη Νέα Λικαβλασσό με κεντρικούς ομιλητές του συντρόφους Ρένα Δούρου και Παύλο Πολάκη. Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες να δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη για μια καλύτερη ζωή τώρα. Ο κόσμος της Κρήτης είναι αυτός ο οποίος στις 9 του Ιούνιου στέλνει στο περιθώριο τις αντιλαϊκές, αντικοινωνικές πολιτικές και επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη βάση μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Το βράδυ των εκλογών θα είμαστε εμείς, οι πολίτες, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, οι οποίοι θα χαμογελάμε και θα είναι οι λίγοι, αυτοί των καρτέλ, αυτοί οι οποίοι έχουν συμβάλει ώστε σύμφωνα με την Ελστάτ σήμερα να γιγαντώνεται η ανεργία, να περικόπτονται μισθοί, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα αναρωτιούνται πως το αλαζονικό 41% θα έχει χάσει 10 και πλέον μονάδες.